Γεια χαρά από το bizman.gr και το Γιάννη Μιλιάτση σε ένα ακόμα live. Τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα μιλήσουμε για τα 4 επίπεδα επικοινωνίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα το θέμα μας. Πριν από αυτό να πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο στη συζήτηση αυτή που κάνουμε τις Δευτέρες. Έχουμε καλεσμένο τον Δόκτωρ Άγγελο Ροδαφινό, που θα μας μιλήσει για το βιβλίο του «Η λύθη είναι ανίκητη». Την περιμένω πώς και πώς αυτή τη συνέντευξη. Διαβάζω το βιβλίο τώρα και έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι καταπληκτικό. Και τη Δευτέρα έχουμε αυτή τη συζήτηση με τον Άγγελο Ροδαφινό στις 9 η ώρα το βράδυ. Βρείτε το link στη σελίδα μας στο bizman.gr και πατήστε την ειδοποίηση. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τα 4 επίπεδα επικοινωνίας. Τα 4 επίπεδα επικοινωνίας είναι ένα θέμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε ανθρώπους, σε σχέσεις και οτιδήποτε, ξεκινάνε και τελειώνουν από την έλλειψη επικοινωνίας. Τα 4 επίπεδα επικοινωνίας λοιπόν είναι αυτά που έβγαλα στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Το πρώτο επίπεδο είναι το τι εννοώ, το δεύτερο επίπεδο είναι το τι λέω, το τρίτο επίπεδο είναι το τι ακούς, εσύ εκεί απέναντι, και το τέταρτο επίπεδο είναι το τι υποθέτεις. Και αυτό σαν διαδικασία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί για να είμαι ειλικρινής, έχω δει πάμπολες φορές να υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, απλά και μόνο επειδή χαλάει η επικοινωνία κάπου που θα δούμε εν ολίγης που είναι αυτή η επικοινωνία, που χαλάει δηλαδή. Τώρα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω και σε κάνα δύο μηνύματα, να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα τα βγάζουμε. Τζένι μου, όντως η καλύτερη ομιλία θα είναι, έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό σήμερα που θα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε στην ομιλία για να ξεκινήσουμε. Τώρα, πρώτα απ' όλα, τι εννοώ? Να πω ότι οι άνθρωποι αντιδρούν περισσότερο στην αντίληψη της πραγματικότητας που έχουν παρά στην ίδια την πραγματικότητα. Και εκεί είναι που χαλάει η επικοινωνία. Το ξαναλέω, οι άνθρωποι αντιδρούν περισσότερο στην αντίληψη της πραγματικότητας παρά στην ίδια την πραγματικότητα. Και αν πιάσουμε το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο που λέει τι εννοώ, θα σας πω ότι και εγώ ξεκινώντας να κάνω οποιοδήποτε live, ξεκινώντας να κάνω οποιαδήποτε συνομιλία με έναν άνθρωπο, ξεκινώντας να κάνω οποιαδήποτε ομιλία με κάποιον φίλο κτλ., μπαίνω στη διαδικασία να έχω στο μυαλό μου μέσα την πρόθεση του τι θέλω να μεταφέρω, του τι θέλω να πω. Πολλές φορές όμως αυτό που θέλω να πω είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που εισπράττει και βγαίνει στο τέλος. Μπορεί να προετοιμαστώ, μπορεί να μην προετοιμαστώ. Τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για να πω, να κάνω αυτή την παρουσίαση, έχω σημειώσει στο κόκκινο τετραδιάκι μου αυτά τα οποία θέλω να πω, οπότε μου είναι λίγο πιο εύκολο να περάσω το μήνυμά μου. Αλλά όταν ξεκινάω να μιλήσω και φτάνω στο δεύτερο επίπεδο της επικοινωνίας, εκεί είναι που πολλές φορές αρχίζουν τα προβλήματα. Δηλαδή, η επικοινωνία για όλους μας αρχίζει να διαλύεται από τη στιγμή που ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε. Και αυτό γιατί όσο καλά και να προετοιμάσουμε στο μυαλό μας αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, από τη στιγμή που ανοίγουμε το στόμα μας για να μιλήσουμε, υπάρχει πρόβλημα και πολύ πιθανόν αυτό που θα πω να μην έχει καμία σχέση με αυτό που εννοώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει, παιδιά, γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε πλάσματα τα οποία δεν είναι τέλεια. Αν μπορούσαμε να πούμε όλα όσα είχαμε μέσα στο μυαλό μας και να μεταφέρουμε όλα όσα είχαμε μέσα στο μυαλό μας τέλεια, νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και μπορούν να μεταφέρουν με την ομιλία τους ακριβώς αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλό τους. Όμως εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές να θέλω να έχω μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι έχω μέσα στο μυαλό μου να πω σε έναν άνθρωπο απέναντί μου, ειδικά στις πωλήσεις, και αυτό το οποίο βγαίνει εν τέλει από το στόμα μου και αυτό το οποίο πηγαίνει στον απέναντί μου, να μην έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχα στην αρχή την πρόθεσή μου να πω. Και είμαστε ακόμα στο δεύτερο επίπεδο, ακόμα ασχολούμαστε με εμένα, με εμάς, έτσι, με το τι λέμε εμείς.
Θοδωρής Γκίτσος λέει: πες στα Γιάννη, δύσκολη επικοινωνία. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα και εστιάσουμε όλοι στη βελτίωση της επικοινωνίας, τότε πολλά πράγματα από μόνα τους θα λυθούν. Πάμε να δούμε τώρα το τρίτο επίπεδο. Γιατί άντε καλά, εγώ εννοώ κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου και η επικοινωνία καταστρέφεται από τη στιγμή που ανοίγω το στόμα μου να τα πω. Γιατί πολύ σπάνια είπαμε, βγαίνει από το στόμα μου αυτό το οποίο έχω μέσα στο μυαλό μου όντως να πω. Υπάρχει όμως η επόμενη κίνηση, η οποία είναι το τι ακούς εσύ που είσαι απέναντί μου. Και το τι ακούς εσύ που είσαι απέναντί μου, επίσης είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο καταστρέφεται η επικοινωνία. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Μα πολύ απλά, γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, δεν είναι τέλειος, έτσι. Είναι άσφαλτος, όπως λέει η λαϊκή τραγουδίστρια. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις δικές σου πεποιθήσεις, έχεις τα δικά σου πιστεύω, έχεις τα δικά σου πράγματα τα οποία περιμένεις να ακούσεις και αν αυτό που μου βγει από το δικό μου στόμα δεν ταιριάζει με αυτά που εσύ περιμένεις να ακούσεις, πολύ πιθανόν να παρανοήσεις αυτό που θέλω να σου πω. Άρα λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο επίπεδο και στο τρίτο επίπεδο επικοινωνίας, το οποίο είναι το τι ακούς εσύ. Και εκεί είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο χαλάει η επικοινωνία. Είναι λιγάκι σαν το σπασμένο τηλέφωνο. Το μυαλό μου θέλει να πει κάποια πράγματα, οι επικοινωνιακές μου δεξιότητες ως συνήθως τα κάνουν θάλασσα, αυτό που φτάνει σε εσένα φιλτράρεται από τις δικές σου πεποιθήσεις, τα δικά σου πιστεύω και τα δικά σου θέλω, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην φτάνει σε εσένα ακριβώς όπως θέλεις, να έχεις φίλτρα μες στο μυαλό σου, έτσι ώστε να δυσκολεύεις και εσύ αυτά τα οποία θέλεις να ακούσεις. Άσε που τις περισσότερες φορές, και το ανέβασα αυτό σε άρθρο, το έχω κάνει σε άρθρο στη σελίδα και το ανέβασα σήμερα στο bisman.gr, τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε να ακούμε κιόλας κατάλληλα. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο επίπεδο το τρίτο, που είναι το επίπεδο στο οποίο λέμε τι ακούς, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ερώτηση πρώτα απ' όλα, ακούμε πραγματικά τον άλλον όταν μιλάει? Και τι εννοώ ακούμε? Υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και λέγεται το μοντέλο Μεχράμπιαν, το οποίο λέει το εξής, είναι ένα μοντέλο ψυχολογίας, το οποίο αναφέρει το εξής, ότι περίπου το 7% της αντίληψης αυτών που λέω βασίζεται στα λόγια. Περίπου το 38%, και αυτό να το ακούνε οι πολιτές εκεί έξω, το 38% βασίζεται στην τονικότητα της φωνής μου, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μιλάω, και περίπου 55% βασίζεται στη φυσιολογία μου, στον τρόπο που κινούμε και στις μικροεκφράσεις του προσώπου μου. Άρα λοιπόν, αν θέλω να πω ότι ακούω, θα πρέπει να αντιληφθώ ότι το να ακούω σημαίνει όχι μόνο να ακούω λέξεις, αλλά να έχω την προσοχή μου στον απέναντι και να εστιάζω σε αυτόν ως οντότητα πλήρως. Να κάνω δηλαδή αυτό που λέμε ενεργητική ακρόαση, χωρίς την ώρα που μιλάει ο άλλος εγώ να προετοιμάζω την απάντησή μου. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο επίπεδο επικοινωνίας. Το τι ακούω. Για αυτούς που ήρθαν στην παρέα μας τώρα, να ξαναπώ ότι το πρώτο επίπεδο επικοινωνίας είναι το τι εννοώ, που πολλές φορές οι περισσότεροι από εμάς πολύ δύσκολα βγάζουμε αυτό που εννοούμε. Στο δεύτερο επίπεδο επικοινωνίας, στο τι λέω, και εκεί είπαμε ότι είναι το πρώτο στάδιο στο οποίο καταστρέφεται η επικοινωνία. Και μετά το τρίτο επίπεδο είναι στο τι ακούς εσύ που είσαι απέναντι, το οποίο είναι επηρεασμένο από τις πεποιθήσεις σου κτλ. Και βγαίνει μέσα από φίλτρα. Το τέταρτο επίπεδο επικοινωνίας είναι το τι υποθέτεις για αυτό το οποίο είπα εγώ. Δηλαδή, όχι μόνο, δεν φτάνει μόνο να ακούμε και να έχουμε φίλτρα μπροστά μας για να αφήνουμε να περάσει αυτό το οποίο θέλουμε ή δεν θέλουμε να περάσει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι υποθέτουμε σαν διαδικασία, σαν επικοινωνία, από αυτά που λέμε σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον απέναντι. Τι υποθέτουμε και πόσο αυτό, η υπόθεση που κάνουμε για αυτό που λέει ο απέναντι μας, βασίζεται στις δικές μας εμπειρίες, στις δικές μας κρίσεις και στα δικά μας δεδομένα. Οπότε, παιδιά, αν έχετε σχέσεις που χαλάνε, οικογενειακές σχέσεις οι οποίες έχουν προβλήματα, εργασιακές σχέσεις οι οποίες έχουν προβλήματα, όλα αυτά, ως συνήθως, το βασικό πρόβλημα όλων αυτών είναι η επικοινωνία και το γεγονός ότι όλοι μας
αν όχι όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Και πραγματικά, αν μπορούσα να ξαναπάω πίσω τον χρόνο και να σπουδάσω από την αρχή ξανά ό,τι μπορούσα να σπουδάσω, θα σπούδαζα κάτι σαν επικοινωνιολόγος, να το πω έτσι. Θα σπούδαζα δηλαδή την τέχνη της επικοινωνίας. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει αρκετά σωστά, έχει την ικανότητα να κάτσει απέναντι από κάποιον και να τον ακούσει, αλλά και πάλι θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλα μειονεκτήματα αναφορικά με την επικοινωνία. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα αποτελέσματά μου. Γιατί και εγώ έχει τύχει να μην βρω λύσεις με κάποιους ανθρώπους, να μην μπορέσω να τους βοηθήσω, να μαλώσω και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, εφόσον γνωρίζουμε τα τέσσερα επίπεδα επικοινωνίας, θα πρέπει να τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Γιατί όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτός ο οποίος είναι απέναντί μου, άλλα εννοεί και άλλα λέει. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβω ότι αυτός που είναι απέναντί μου, εκτός από το ότι άλλα εννοεί και άλλα λέει, άλλα ακούω εγώ ο ίδιος. Γιατί έχω φίλτρα μπροστά μου που φιλτράρουν αυτά τα οποία θέλω να ακούσω και αυτά τα οποία δεν θέλω να ακούσω. Και επίσης, θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι κάνω και υποθέσεις, ενώ πολλές φορές δεν θα έπρεπε να κάνω. Έχοντας λοιπόν αυτά τα τέσσερα πραγματάκια στο μυαλό μου αναφορικά με την επικοινωνία με αυτόν τον οποίο έχω απέναντί μου, αυξάνω τις πιθανότητες, αυξάνω αρκετά τις πιθανότητες, να μπω στη διαδικασία να προσπαθήσω να τον καταλάβω. Και στις πωλήσεις ειδικά, έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκπαιδεύσεις σχετικά με αυτό, όπου δημιουργούμε παραδείγματος χάρη σενάρια ερωτήσεων, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε στρατηγικά για να καταλάβουμε καλύτερα τον απέναντι. Να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο χρειάζεται και αν μπορώ και με ποιο τρόπο να τον εξυπηρετήσω. Όλα αυτά τα έμαθα εκπαιδευόμενος στις πωλήσεις και ειδικά στο κομμάτι των ερωτήσεων. Εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να κάνεις σωστή ακρόαση στον απέναντι, ενεργητική ακρόαση που λέμε, και να μπαίνεις στη διαδικασία σαν πολιτής, έτσι, δεν μιλάω σαν άνθρωπος στην καθημερινότητα μόνο, αλλά σαν πολιτής που το επάγγελμά σου είναι αυτό της επικοινωνίας, να έχεις δύο από τα δυνατότερα όπλα, τα οποία είναι ενεργητική ακρόαση και δομημένες, ίσως και προετοιμασμένες, ερωτήσεις. Γιατί η σωστή ερώτηση είναι αυτή που θα σου δώσει τη δυνατότητα να καταλάβεις επακριβώς πώς σκέφτεται το απέναντι. Να δεις δηλαδή πίσω από τις λέξεις. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, τις περισσότερες φορές άλλα εννοεί ο άνθρωπος και άλλα λέει. Και είναι η δική μας η δουλειά ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε περισσότερο να ασχοληθούμε με την αυτοβελτίωσή μας και έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, να δικαιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το απέναντι μας και να δικαιολογήσουμε μόνο το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο απέναντί μας δεν περνάει πολλές φορές στα λόγια του. Πρέπει να δούμε λοιπόν πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, έτσι δεν λέει το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει λοιπόν να δούμε πίσω από τις λέξεις, να παρατηρήσουμε όχι μόνο τι λόγια λέει ο απέναντί μας, αλλά την τονικότητα της φωνής του. Στα σεμινάρια μου στις πωλήσεις λέω ότι η φωνή είναι εργαλείο. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε αναλόγως. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο εγώ έμαθα να το χρησιμοποιώ ως δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και έμαθα να το χρησιμοποιώ έτσι γιατί αν δεν το χρησιμοποιούσα σωστά, δεν θα μπορούσα να επιβληθώ σε μία αίθουσα με 10-15 άνθρωπους, οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι ως σύνδεση στην ηλικία από εμένα, και έπρεπε να τους επιβληθώ με όμορφο τρόπο με τη φωνή μου και να κάνουμε το μάθημά μας όπως έπρεπε να γίνει. Εκεί αντιλήφθηκα πρώτη φορά ότι η φωνή και η τονικότητα της φωνής είναι ένα εργαλείο. Και αργότερα στις πωλήσεις πλέον έφτασα σε σημείο να καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που έχει να κάνει με την τονικότητα. Πέρα από την τονικότητα λοιπόν της φωνής και πέρα από τα λόγια, επίσης πολύ σημαντικό είναι η φυσιολογία του ανθρώπου. Ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος που το πρόσωπό του εκφράζεται. Και όλα αυτά συνθέτουν το παζλ της επικοινωνίας. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας σήμερα σε αυτό το webinar, σε αυτό το live το οποίο κάνουμε, ότι η επικοινωνία είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και είναι η πηγή των περισσότερων προβλημάτων.
Θέλω επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι το οποίο βελτιώνεται, είναι η επίκτητη ικανότητα. Όποιος μου πει ότι εγώ δεν είμαι επικοινωνιακός, δεν μιλάω καλά, δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο, λυπάμαι που θα το πω, είναι μια απλή δικαιολογία. Είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Είναι μια επίκτητη ικανότητα, το κάνω καθημερινά σε ανθρώπους που νομίζουν ότι δεν είναι καλοί στην επικοινωνία. Και να σας πω και ένα μυστικό. Αναφορικά με τις πωλήσεις που είναι το αντικείμενό μου, οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι ο πολιτής είναι αυτός ο οποίος μιλάει ωραία, μιλάει γρήγορα, μιλάει με τρόπο που να μπερδέψει τον απέναντι, να τον κάνει να αγοράσει και ούτω καθεξής. Και γι' αυτόν τον λόγο και πολύ σωστά, έτσι, με τέτοια, γιατί υπάρχουν κακοί πολιτές και ανεκπαίδευτοι πολιτές δυστυχώς εκεί έξω, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχει αποκτήσει πολύ κακό όνομα το επάγγελμα του πολιτή. Όμως, η βασική δεξιότητα, οι βασικές δύο δεξιότητες του πολιτή είναι αυτές που είπα και προηγουμένως, είναι το ότι είναι ικανός να ακούσει ενεργητικά, να ακούσει πραγματικά τον απέναντι και να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Με αποτέλεσμα να νιώσει και ο ίδιος ότι κατάλαβε τον απέναντί του και να νιώσει και ο απέναντι ότι ο πολιτής είναι εκεί και τον έχει κατανοήσει. Να υπενθυμίσω ότι μια που μιλάμε για πωλήσεις, υπάρχει ένα σεμινάριο το οποίο θα κάνουμε σε λίγες ημέρες για την ακρίβεια την άλλη Τετάρτη, το οποίο είναι εισαγωγικό σεμινάριο στις πωλήσεις και λέγεται «Γίνε πολιτής», γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε τέτοια ωραία πραγματάκια για την επικοινωνία, για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να μάθει όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα, αλλά και πολλά περισσότερα αναφορικά με τις πωλήσεις. Και πιστέψτε μου ότι όποιος έρθει σε αυτό το σεμινάριο, πέρα από ότι θα πάρει δώρο το online course, το «Μάθε να πουλάς» και το βιβλίο μου, το «Δεν ξέρεις να πουλάς», πέρα από αυτά τα δύο, τα οποία από μόνο τους έχουν την αξία του σεμιναρίου, θα έχει και μια εκπαίδευση τριώρης στις πωλήσεις, που πραγματικά όταν θα φύγει από εκεί μέσα θα μπορεί να βγει έξω και να πιάσει μια δουλειά στις πωλήσεις και να δουλέψει κανονικά, ή θα μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματά του αν είναι ήδη πολιτής. Άρα λοιπόν, τα τέσσερα επίπεδα επικοινωνίας, για να τα ξαναπούμε, είναι τι εννοώ, τι λέω, τι ακούς και τι καταλαβαίνεις, έτσι, τι υποθέτεις για την ακρίβεια. Οπότε είναι αυτά τα τέσσερα επίπεδα που ξαναγυρίστε το βιντεάκι πίσω αν δεν το είδατε από την αρχή να τα δείτε και να δείτε πού είναι το σημείο στο οποίο χαλάει η επικοινωνία μας και πού είναι το σημείο στο οποίο υπάρχει πρόβλημα. Μπορώ να σας πω ατελείωτες ιστορίες καθημερινής τρέλας με επικοινωνία η οποία μπορεί να καταστρέψει μια σχέση απλά και μόνο επειδή δύο άνθρωποι δεν επικοινωνούσαν καλά μεταξύ τους, με ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι χάσανε πωλήσεις επειδή δεν επικοινωνούν σωστά, με ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι καταστρέψανε την επιχείρησή τους επειδή δεν επικοινωνούσαν σωστά, και όλα αυτά λύνονται με λίγη εκπαίδευση, με λίγη νοοτροπία του ότι μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου ακούγοντας νέα πράγματα, παρακολουθώντας νέα πράγματα. Οπότε μην τα αφήνετε στην τύχη, δουλέψτε πάνω στην επικοινωνία σας, πάρτε ένα course online και κάντε το αναφορικά με την επικοινωνία. Διαβάστε ένα βιβλίο για την επικοινωνία. Λυπάμαι, δεν έχω κάνει εγώ κάτι τέτοιο. Έχω κάνει μόνο βιβλία πωλήσεων και παραγωγικότητας. Δεν έχω κάνει ακόμα ένα βιβλίο για την επικοινωνία. Δεν είμαι και ειδικός άλλωστε στην επικοινωνία. Και εγώ τώρα αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τη μαγεία της σωστής επικοινωνίας. Οπότε μπείτε στη διαδικασία και ψάξτε και βρείτε αυτά τα οποία θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι. Καλή συνέχεια, καλή τύχη σε όλους. Συνδεθείτε τη Δευτέρα το βράδυ να ακούσετε τον κύριο Άγγελο Ροδαφινό που θα μας κάνει μια συζήτηση, θα κάνουμε μια συζήτηση για το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η λύθη είναι ανίκητη». Εντάξει, καλή συνέχεια, καλή τύχη σε όλους και τα λέμε. Αν στείλετε ερωτήσεις θα προσπαθήσω να τις απαντήσω εκ των υστέρων. Γεια χαρά.